Τμήμα Μαθηματικών του Imperial College at London, στα εφαρμοσμένα μαθηματικά. Υπηρετεί ως καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι η μη γραμμική κυματική και οι μη γραμμικές διαφορικές εξισώσεις εξελικτικού τύπου. Η ομιλία του έχει τίτλο «Το φως και το νερό, μια περίεργη συντεχνία». Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Πιθανόν να σας ακούγονται λίγο περίεργα τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα και οι σπουδές μου. Ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση στο συνέδριό σας. Δυστυχώς στα μαθηματικά δεν έχουμε ίδια συνέδρια όπως έχετε εσείς στη μηχανική. Χαίρομαι λοιπόν πολύ που θα μιλήσω σε φοιτητές. Δεν ξέρω αν υπάρχουν και απόφοιτοι ή συνάδελφοι κλπ. Αν φαίνεται η παρουσίασή μου, φαίνεται κανονικά να το κάνουμε. Φαίνεται η παρουσίασή μου. Ναι, ναι, μια χαρά. Έτσι. Λοιπόν, αυτό που θέλω να σας μιλήσω είναι, εντάξει, θα δείτε και λίγα μαθηματικούλια τώρα, έτσι, ίσως λίγο φοβιστικά που λέτε και στις φοιτητές, αλλά όχι πολλά. Αυτό που θέλω να σας δείξω είναι πώς μπορούμε να δούμε σε διαφορετικά μέσα, όπως είναι το νερό και το φως, ίδιες λύσεις, θα τις πούμε εμείς λύσεις διαφορικών εξισώσεων, αλλά διάφορα patterns, όπως θα λέω, που σχηματίζονται από αλληλεπίδραση φωτός με κάποιο υλικό ή από την αλληλεπίδραση υδάτων κυμάτων. Εδώ στο slide που βλέπετε, θα τα δείτε και παρακάτω, αριστερά βλέπετε έναν σχηματισμό όπως τον έχουμε προτείνει και ελπίζουμε κάποια στιγμή και πειραματικά να επιβεβαιωθεί σε υγρούς κρυστάλλους. Θα σας πω σε λίγο ποιο είναι το πειραματικό setup που έχουμε. Και δεξιά βλέπετε το ίδιο πράγμα στο νερό. Έτσι, δεξιά προφανώς είναι μια πραγματική φωτογραφία. Έτσι, και μάλιστα είναι πραγματική φωτογραφία ενός συναδέλφου, τον ξέρω και προσωπικά, ήμουν και postdoc του, στην Αμερική. Πήγε ο ίδιος σε μια παραλία που ήξερε ότι πληρούνται κάποιες προϋποθέσεις που θα σας τις πω σε λίγο και με λίγη υπομονή παρατήρησε διάφορους σχηματισμούς που θα δείτε και πιο περίεργους λίγο παρακάτω. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι η δουλειά αυτή είναι σε συνεργασία με τον κύριο Φεντεσκάκη που υπηρετεί ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο Τμήμα Φυσικής. Τι έχουμε λοιπόν, ας πούμε ότι έχουμε μια οθόνη υγρών κρυστάλλων, μάλλον δεν είναι οθόνη υγρών κρυστάλλων, ξέρω τι λέω, αλλά ας πούμε ότι είναι. Και τι έχουμε εδώ πέρα, έχουμε ουσιαστικά την κίτρινη γραμμή, αυτό που φαίνεται ως κίτρινο, τουλάχιστον στη δική μου οθόνη, ελπίζω και σε εσάς να φαίνεται ως κίτρινο, είναι το ηλεκτρικό πεδίο. Έχουμε λοιπόν φως και με κάποιον τρόπο, έτσι θα το περιγράψω, θέλω τα μπλε, αυτά που έχω σε μπλε, έτσι, έχω λοιπόν το ηλεκτρικό πεδίο που είναι πολλωμένο, δεν χρειάζεται να πω φυσικά σε ηλεκτρολόγους ότι είναι πολλωμένο φως, από τα μόρια του υγρού κρυστάλλου. Προφανώς έχω βάλει μια διαφορά δυναμικού στις πλάκες πάνω και κάτω, έτσι, και τα μοριάκια αυτά, επειδή βρίσκονται σε τρεις διαστάσεις, έτσι, η μεταξύ τους γωνία, λοιπόν, αυτό εδώ, αυτό μας ενδιαφέρει, το φ και το θ, επειδή η μεταξύ τους γωνία είναι φ, έτσι, μπορείτε να πείτε ότι δεν είναι ακριβώς όμως, έτσι, δεν είναι η αζημούθια στις σφαιρικές τεταγμένες, αλλά ας πούμε ότι είναι, έτσι, για να το φανταστούμε λίγο καλύτερα. Και θήτα 0 είναι με τον οριζόντιο άξονα. Προσέξτε εδώ, ο οριζόντιος άξονας είναι το Z και είναι ο άξονας στον οποίο συμβαίνουν τα πράγματα. Δηλαδή είναι εκεί που αν δω κάτι θα το δω, έτσι, να εξελίσσεται ως συνάρτηση του Z. Εγώ θα το έχω στην αρχή ο Z, αλλά μετά θα το γράψω ως χρόνο για να το καταλάβετε καλύτερα, έτσι. Άρα στο Z είναι εκεί που προχωράει, που οδεύει το ηλεκτρικό μου πεδίο ή ακτίνα μου, αν θέλετε, έτσι, η ακτίνα φωτός. Ωραία. Δεν θέλω να σας κουράσουμε περισσότερα, σας τα είπα τα περισσότερα από το πώς δημιουργούνται ή θέλουμε να δημιουργήσουμε αυτούς τους σχηματισμούς. Και πάμε τώρα λίγο στα φοβιστικούλια, έτσι. Δεν ανάγκη να φοβηθείτε κάτι, τα πράγματα είναι σχετικά απλά. Εδώ τώρα θα δείτε ότι έχω αλλάξει λίγο τους συμβολισμούς. Για το λόγο αυτό, έτσι, για να μην μπερδευόμαστε, τρεις χωρικές συνταγμένες. Δεν υπάρχουν τρεις χωρικές συνταγμένες, είναι δύο χωρικές συνταγμένες. Ό,τι συμβαίνει λοιπόν, συμβαίνει στο επίπεδο, στο χ ψ. Εδώ επίτηδες έχω βάλει και αρθήτα,
Γιατί θα σας δείξω παρακάτω σχήματα τα οποία έχουν γίνει σε πολικές δεταγμένες. Δηλαδή, αν αριστερά κόβω το επίπεδο χυψή, το καρτεσιανό επίπεδο, πώς μετράμε στο καρτεσιανό επίπεδο, κόβουμε σε τετραγωνάκια το καρτεσιανό επίπεδο, τις οποίες λέμε δεταγμένες. Κόβουμε λοιπόν ένα όμορφο μπακλαβά σε χύψη, ενώ όταν μετρώ σε πολικές δεταγμένες, αντί για τετραγωνάκια, τι περνάω, κυκλάκια, έτσι. Ό,τι σας πω συμβαίνει, ισχύει και για τις μεν και για τις δε. Έτσι. Εγώ θα σας περιγράψω μόνο τις καρτεσιανές, αλλά στην παρουσίαση υπάρχουν και οι δύο συνταγμένες. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ αυτό, μην σας χωρίζει τόσο πολύ αυτό. Έτσι. Έχουμε λοιπόν αυτήν την διαφορική εξίσωση, η οποία περιγράφει την αλληλεπίδραση του φωτός, της δέσμης φωτός, υπό κάποιες συνθήκες. Δηλαδή, η βασική συνθήκη που έχουμε πάρει εδώ είναι ότι αυτή η γωνία, το θ0, είναι πολύ μικρή. Δηλαδή, εδώ έπρεπε να μου πείτε, μας έδειξε κάποιες εικόνες, έτσι, τι περίμενα εγώ να δω, η μήτωνα και συνημήτωνα αυτών των γωνιών, προφανώς. Έτσι, εφόσον υπάρχει, το φως πέφτει πάνω σε αυτά, τι έχει συμβεί. Το θ εδώ το έχω αντικαταστήσει με αυτό που λέει ήτα, ή το εν το αγγλικό, το εν αγγλικό, και το έχω αντικαταστήσει με αυτό, όχι για να σας μπερδέψω, αλλά γιατί όπως βλέπετε όταν χρησιμοποιώ πολικές δεταγμένες έχω και ένα θήτα εκεί πέρα και να μην μπερδευτούμε με τις γωνίες, έτσι. Γι' αυτό το λόγο, να μην μπερδευτούμε δηλαδή με τις δεταγμένες. Το ήτα λοιπόν εδώ, το εν το αγγλικό, είναι τι είναι ο συντελεστής διάθλασης, ας πούμε του μέσου που μιλάμε, και ας πούμε ότι είναι υγρή κρύσταλλη, και πώς αλληλεπιδρά με το U που είναι το πεδίο μου, έτσι, το ηλεκτρικό πεδίο. Έχουν γίνει κάποιες προσεγγίσεις, πλην όμως αυτό εδώ είναι ένα εξαιρετικό μοντέλο που έχει επιβεβαιωθεί και πειραματικά, έτσι, για τη διάδοση του φωτός σε αυτά τα μέσα. Ωραία, πάμε να μελετήσουμε αυτό το πράγμα. Τώρα, το πρόβλημά μου ποιο είναι? Το πρόβλημά μου είναι ότι αυτό το πράγμα εγώ δεν μπορώ να το λύσω. Δεν μπορώ να σας πω δηλαδή ότι έχω λύσεις για όποιες τιμές των παραμέτρων θέλετε, να κάνω ό,τι θέλω εδώ πέρα, όποια λύση υπάρχει σε αυτό το σύστημα να τη λύσω. Και θα μου πεις τώρα πώς βρήκες, αν θέλεις να περιγράψεις τους σχηματισμούς που μας είπες πριν, πώς θα τους περιγράψεις ως λύση αυτής της διαφορετικής εξίσωσης. Αυτό που θέλω να κάνω λοιπόν είναι να μετατρέψω αυτό το πρόβλημα, που είναι ένα πρόβλημα οπτικής, κατά προφανή τρόπο, είναι ένα πρόβλημα οπτικής, να το μετατρέψω σε ένα πρόβλημα νερών. Έτσι, δηλαδή να το μετατρέψω σε εξισώσεις, σε διαφορετικές εξισώσεις που περιγράφουν νερά και στην κοινή περίπτωση ριχά νερά. Θα σας πω σε λίγο τι είναι και αυτό. Εντάξει. Τι κάνω λοιπόν εδώ? Βλέπετε πολλά, μην μου φοβάστε. Έτσι. Βλέπετε πολλά σύμβολα. Θα σας πω ακριβώς τι είναι το καθένα. Δεν χρειάζεται να θυμάστε τίποτα από όλα αυτά. Έτσι, ένα-ένα θα τα πούμε από την αρχή. Λοιπόν, τι κάνω λοιπόν, επειδή είδατε ότι η εξίσωσή μου, πάμε μια πίσω, η εξίσωσή μου έχει εδώ και ένα I, έτσι. Το I είναι το I τετράγωνο ισονομιών, ένα, η φανταστική μονάδα, έτσι. Περιμένω λοιπόν προφανώς οι λύσεις μου να είναι μηγαδικές, εν γέννη θα είναι μηγαδικές. Το γράφω λοιπόν ένα μηγαδικό αριθμό, το γράφω στη μορφή ρο επί A στην I, φι. Okay. Εδώ έχω βάλει και ένα ρίζα εκεί πέρα, για κανένα άλλο λόγο, για κανένα λόγο, πλην ότι θα με βοηθήσει λίγο παραπάνω, παρακάτω στις πράξεις. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ρο επί A στην I, φι. Εντάξει. Αντικαθιστώ λοιπόν στην εξίσωση και χωρίζω πραγματικά και φανταστικά κομμάτια. Αυτό είναι αυτό. Αυτή εδώ. Εντάξει. Αυτό εδώ το σύστημα. Γιατί έχω τώρα τρεις εξισώσεις? Γιατί είπαμε, η πρώτη έχω χωρίσει πραγματικό και φανταστικό κομμάτι, δύο εξισώσεις. Η δεύτερη εξίσωση είναι μόνο πραγματική. Ετούτη εδώ η εξίσωση είναι μόνο πραγματική. Οπότε έχω τρεις εξισώσεις. Εδώ τώρα σημαίνει κάτι υπέροχο, έτσι, αν και θα μου πείτε σχεδόν τετριμένο. Ποιο είναι αυτό? Είναι ότι έχει, αυτό το σύστημα έχει μία τετριμένη λύση, αλλά πολύ σημαντική. Ποια είναι αυτή? Αυτή εδώ. Αυτό εδώ που λέω, το continuous wave. Γιατί είναι ένα συνεχές σχήμα αυτό? Γιατί βλέπετε ότι έχει πλάτος 1, δηλαδή η ένταση εδώ του φωτός είναι 1. Εντάξει, είναι σταθερό λοιπόν, και το μόνο που αλλάζει είναι η φάση του. Και μάλιστα η φάση του δεν αλλάζει χωρικά, δεν αλλάζει ως προς το χύψη, βλέπετε, αλλάζει μόνο ως προς τον χρόνο. Δηλαδή αυτό τι θα είναι ένα ημίτονο του τα, ένα ημίτονο του τα, τίποτα άλλο. Εντάξει, σίγουρα όμως θα έχει πλάτος 1. Αυτό είναι μια πολύ σημαντική παρατήρηση. Ήδη δηλαδή
έχω αρχίσει και βρίσκω λύσεις, θα μου πεις στοιχειώδεις, ok, στοιχειώδεις, αλλά λύσεις αυτού του συστήματος, έτσι. Η ιδέα μου ποια είναι λοιπόν, είναι να παρεκκλίνω λίγο από αυτή τη λύση, να δω τι θα γίνει. Αν βάλω λοιπόν, έτσι, μια μικρή αυτό που λέμε διαταραχή, τι θα πει διαταραχή, εγώ ξέρω τη λύση μου, βλέπετε ότι αν βάλω ε0 εδώ πέρα, το ε τι μετράει, μετράει μια μικρή τριμπιά που πάω να κάνω στο σύστημά μου, έτσι. Έχω λοιπόν τη λύση μου το 1 και το ημίτονο στη φάση, το μείον του τετράγωνο τάφ, έτσι, το ημίτονο στο χρόνο. Και πάω και λέω, αν παρεκκλίνω λίγο από αυτή τη λύση, τι θα γίνει. Εντάξει, αν παρεκκλίνω λίγο, πώς θα μετρήσω αυτό το λίγο, θα το μετρήσω με το ε, έτσι. Θυμάστε από την ανάλυση 1, ξέρω εγώ, πότε κάνατε περιοριστικούς λογισμούς, έτσι. Τα φοβερά και το μέκη, τα ε και το δέλτα που μας τρομάζανε κλπ. Το ε μετράει μικρές μεταβολές. Και για να το πετύχω αυτό, θα χρησιμοποιήσω και ένα μικροσκόπιο. Ποιο είναι αυτό το μικροσκόπιο? Στα μαθηματικά, τι είναι ένα μικροσκόπιο? Είναι μια αλλαγή συντεταγμένων. Βλέπετε εδώ πέρα. Θα μείνουμε, έτσι, εμείς μένουμε, είπαμε, στο καρτεσιανό, έτσι. Από κάτω έχει ακριβώς τι γίνεται και με το. Με τις κυλινδρικές, αλλά εμείς θα μείνουμε μόνο στο καρτεσιανό. Έχω το μικροσκόπιο. Τι μικροσκόπιο? Θα πει ότι εδώ έχω κάνει ένα zoom in ή ένα zoom out, εξαρτάται τη μεταβλητή που θέλω να δω. Γιατί το λέω zoom in, zoom out? Για βάλτε, αν το έψιλον ας πούμε ότι είναι 1 προς 100, κάτι μικρό. Γιατί λέω 1 προς 100, γιατί η ρίζα του 100 κάνει 10, έτσι. Άρα έχω 1 προς 10 του τάφ μικρό εδώ πέρα, έτσι. 1 προς 10 του τάφ μικρό, σε αυτό εδώ. 1 προς 10 του τάφ μικρό. Συνεπώς, εδώ πέρα, αν το τάφ γίνει 10, το τάφ κεφαλαίο όπως είναι 1. Τι έχω κάνει λοιπόν? Έχω πάρει και έχω ξεχυλώσει κάπως τα πράγματα, έτσι, ή έχω πάρει ένα μικροσκόπιο, ένα μαγνητικό φακό και τα έχω ξεχυλώσει ώστε να τα βλέπω λίγο καλύτερα. Έτσι. Γι' αυτό εδώ το πράγμα, αυτό εδώ είναι ένα μικροσκόπιο. Έτσι. Κάνω λοιπόν αυτές τις αλλαγές μεταβλητής, αλλά τέλος πάντων ας πούμε ότι δεν έχουν και φυσική σημασία όλα αυτά. Έτσι. Καταρχήν είναι μαθηματικά, έτσι, μου ήρθαν στο κεφάλι μου να κάνω αυτά τα πράγματα. Έτσι. Αλλά έχουν απολύτως έχουν φυσική σημασία. Και θέλω να δω τι γίνεται λοιπόν πλέον ως προς τις λύσεις που πιθανόν να προκύψουν που δεν τις είχα πριν. Για να δούμε. Αντικαθιστώ, μην μου φοβάστε, είναι λίγο φοβιστική αυτή η εικόνα. Δεν θα την πάμε λίγο πιο γρήγορη. Κάνω κάποια μαγικά εδώ πέρα. Έτσι. Και αν τα έχω κάνει όλα σωστά, έχω βρει μία εξίσωση. Εδώ, δείτε αυτή που λέει εξίσωση που συνέσκει, έτσι. Έχω βρει μία εξίσωση η οποία έχει μέσα το ε. Εντάξει, το δεξί μέλος έχει, βλέπετε, τάξεις ε τετράγωνο, δηλαδή δεξιά δεν είναι ότι έχω 0, έχω και άλλους όρους που όμως για τη δική μου θεώρηση, έτσι, θα αγνοήσω προς το παρόν. Εντάξει, άρα το δεξί κομμάτι εμένα δεν με ενδιαφέρει, ούτε δεν υπάρχουν κάποιοι άλλοι όροι, αλλά είναι πολύ πολύ μικρότεροι από αυτούς που ενδιαφέρομαι. Αριστερά τι έχω τώρα? Αριστερά έχω δεύτερη παράγωγος προς το χρόνο, το θήτα αυτά, μείον σι τετράγωνο, δεύτερη παράγωγος προς το χώρο. Έχω λοιπόν μια εξίσωση κύματος. Αυτό είναι μια εξίσωση κύματος. Έτσι, ξεχάστε το έψιλον προς το παρόν. Έχω λοιπόν μια εξίσωση κύματος. Μα τι θα πει έχω μια εξίσωση κύματος? Θα πει ότι μπορώ να τη λύσω αυτή, έτσι. Πιθανόν τώρα δεν ξέρω. Λογικά θα έχετε δει εξίσωση κύματος. Αν θέλετε, μου λέτε αν είναι γνωστές ή να επιμείνω λίγο παραπάνω στην εξίσωση κύματος. Να σας πω τι είναι ή το έχουν ξανακούσει? Όχι, η σιωπή είναι κοφαντική. Ναι, με ακούτε? Ναι, ναι. Δεν ξέρω, νομίζω να επιμείνετε. να επιμείνω. Η εξίσωση κύματος λοιπόν είναι θήτα αυτά. Έτσι, οι δείκτες προφανώς σημαίνουν μερική παραγωγή. Είναι φύτα αυτά, μείον σι τετράγωνο, φι χι χι. Ξεχάστε το ψι, έτσι. Ξεχάστε τι έχουμε ψι. Αυτό έχει ως λύση δύο, έτσι, επειδή είναι δευτέρα τάξη εξίσωση, έτσι. Ξεχνάμε λοιπόν το έψιλον σε εμάς. Έχει λύσεις μία, ένα κύμα που οδεύει με ταχύτητα σι κεφαλαίο προς τα αριστερά, όταν το σι είναι θετικό, και ένα κύμα που οδεύει προς τα αριστερά, όταν το σι είναι αρνητικό. Δηλαδή, όταν λύνουμε ένα κύμα,
εντάξει, επειδή δεν έχει κανένα λόγο να διαλέξει κατεύθυνση, έτσι, η συμμετρία λοιπόν στο χώρο τι μας λέει, ότι αν έχω να διαδώσω ένα κύμα, αυτό τι θα κάνει, δεν έχει κανένα λόγο να προτιμήσει μια κατεύθυνση και θα διαδοθεί τόσο προς τα αριστερά όσο και τα δεξιά. Εντάξει, αυτό λέγεται λύση Νταλαμπέρ για όποιον ενδιαφέρεται, αν το έχετε ξανακούσει. Δεν μας ενδιαφέρει πολύ, δεν μας ενδιαφέρει πολύ. Αυτό που μας ενδιαφέρει πολύ είναι ότι μέσα από τα μαγικά που έχω κάνει, και εδώ έχω κάνει μόνο πράξεις, έτσι, τις οποίες δεν θα επιμείνω, δεν αγνοήστε. Αυτό που όμως εδώ μάθαμε είναι ότι μπορώ σε πρώτη προσέγγιση αυτό το χαμό που είχα πριν να το περιγράψω, τουλάχιστον μαθηματικά απλά, έτσι, από μια εξίσωση κύματος. Την απλούστερη εξίσωση που μπορώ να σκεφτώ, έτσι, στην κυματική. Θα ξανάρθω σε αυτό, έτσι, αλλά κρατάμε λίγο τη φυσική, θα σας πω και για τα μαθηματικούλια. Κάνω πάλι την ίδια δουλειά με πριν, έτσι, και βλέπετε τώρα εδώ πέρα, είναι αυτό που σας έλεγα. Βλέπετε, έχω ένα κύμα λοιπόν που κινείται προς τα δεξιά, έτσι. Γιατί κινείται προς τα δεξιά, αυτό εδώ γιατί κινείται προς τα δεξιά, γιατί κάθε φορά που έχω έναν χρόνο, έτσι, έχω το χρόνο 10 ας πούμε, τι έχει γίνει, έχει μετατοπιστεί το χ κατά ψ επί 10. Αυτό γιατί κινείται προς τα αριστερά, γιατί έχει μετατοπιστεί κατά μείον 10 προς τα αριστερά. Ωραία. Άρα λοιπόν έχω δύο λύσεις, βλέπετε αυτή εδώ τη συντεταγμένη και αυτή εδώ η συντεταγμένη μου δείχνουν ότι έχω δύο λύσεις που οδεύουν, δηλαδή καθώς περνάει ο χρόνος, μετατοπίζω τη μεταβλητή χ κατά σι επί τάφτο. Είναι ένα, το μετατοπίζω λοιπόν κατά 10, κατά 11, κατά 12, κατά 20. Ωραία. Έχω λοιπόν μια αρχική συνθήκη η οποία μετατοπίζεται προς τα αριστερά και προς τα δεξιά. Αυτό μας ενδιαφέρει προς το παρόν. Και αφού κάνω διάφορα μαγικά, τα ξεχνάτε αυτά εδώ τα φοβιστικά λίγο, αυτό είναι πάλι οι κλινικές δεδομένες, δεν μας ενδιαφέρει, φτάνουμε εδώ, σε αυτό το χάλι, έτσι. Μείνετε μόνο σε αυτήν εδώ, στην πάνω, έτσι, στην κρύ εξίσωση. Έχω βρει λοιπόν ότι τελικά, θυμάστε το ρο τι είναι, το ρο ήταν το πλάτος. Θυμάστε, η λύση μου ήταν ρίζα ρο επί A στην A φ. Άρα το ρο είναι το πλάτος, αυτό που εγώ θα παρατηρήσω. Ωραία, αυτό είναι το ρο. Αν λοιπόν αυτή είναι η λύση μου, εντάξει, εδώ έχω μία εξίσωση που είναι χάλια και μόνο που τη βλέπω ζαλίζομαι, έτσι, όμως είναι πάρα πολύ γνωστή στους αυτούς που κάνουν κύματα σε ρηχά νερά. Τι θα πει ρηχά νερά? Θα πει, παιδί, ότι έχουμε νερό μέχρι τον αστράγαλο, εντάξει, ρηχά νερά, και πολύ πλατιά παραλία. Δηλαδή, αν έχετε έρθει ποτέ προς τα Γιάννενα, δεν θα πάμε στα Σίβωτα, θα πάτε, αλλά για να δείτε τέτοιο σχηματισμό, θα πάτε στη Γουμενίτσα, ας πούμε, που έχει πιο αβαθή νερά, έτσι, και για μεγάλα μήκη. Αυτό όμως μπορώ να το χρησιμοποιήσω υπέρ μου. Γιατί? Εφόσον ισχύουν, παιδιά, οι συνθήκες των αβαθών υδάτων, όπως τα λέμε, και στην αισθητική, δηλαδή το μήκος κύματος του κύματος σε σχέση με το ύψος του να πληρεί κάποιες προϋποθέσεις, αυτό θα πει ότι μπορώ και στον ωκεανό ακόμα να πάω, δηλαδή σε υπερβαθέα, σε αχανή ύδατα, εφόσον έχω μεγάλα κύματα. Δηλαδή μπορώ, ας πούμε, ένα τσουνάμι να το προσεγγίσω με τέτοιου είδους εξισώσεις, εφόσον το μήκος κύματος σε σχέση με το βάθος του πυθμένα και το ύψος του κύματος είναι τέτοια που να ικανοποιούν κάποιες συγκεκριμένες συνθήκες. Δηλαδή, το ότι εγώ θα σας πω τώρα αβαθή νερά, πάμε στα αβαθή όπως σας τα είπα, δηλαδή μέχρι τον αστράγαλο και μεγάλες επίπεδες παραλίες, αλλά εφόσον ικανοποιείται διάφορες συνθήκες, λέμε συνθήκες των αβαθών υδάτων, τότε μπορώ αυτό να το χρησιμοποιήσω και ακόμα και στον ωκεανό, σε υπερβαθιά δηλαδή νερά. Έτσι. Αυτή εδώ η εξίσωση λέγεται λοιπόν Καντόμσεφ Πετριασβίλη, άντε να το ξαναπείς τώρα αυτό, οπότε τη λέμε KP, έτσι, Καντόμσεφ Πετριασβίλη ή KP. Το α παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή την εξίσωση. Και παίζει το πρόσημο του α, αυτό που γράφω παρακάτω στο κόκκινο, έτσι. Το α λοιπόν
έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Μου λέει ότι έχω είτε δυνατή μη γραμμικότητα ή τέλος πάντων μη τοπικότητα, εδώ πέρα θα την πούμε, δεν έχει σημασία όμως αυτό. Έχω αυτό που λένε στα νερά, να τη εξίσου και η αυτή που σας έλεγα, επιφανειακή τάση. Ωραία. Αυτό που με ενδιαφέρει πάρα πολύ, που με καίει πολύ δηλαδή, είναι η επιφανειακή τάση. Ωραία. Και συγκρίνω λοιπόν αυτό που βρήκα εγώ έναν προς έναν τους συντελεστές με την εξίσωση όπως την έχουν βρει στα νερά. Αν έχω λοιπόν μεγάλη ή μικρή επιφανειακή τάση, συνδέεται με αυτό το σύστημα, το δικό μου, στην οπτική. Τι θα πει τώρα να έχω επιφανειακή τάση? Επιφανειακή τάση λοιπόν είναι ένα εξαιρετικά σημαντικό φαινόμενο. Έτσι, εξαιρετικά σημαντικό φαινόμενο. Τόσο θεμελιώδες δε, που ακόμα και τα έντομα το χρησιμοποιούν. Βλέπετε εδώ πέρα ότι χρησιμοποιούν το νερό σαν να είναι μία μάζα. Εντάξει, φανειακή τάση, εμείς έτσι όταν παίζαμε τουλάχιστον στην ηλικία μου, δεν είχαμε και πολλά πράγματα όταν ήμασταν μικροί. Παίρναμε μικρά μπουκάλια με μικρό κούμπομα, το γυρίζαμε ανάποδα και δεν χυνόταν το νερό και είχαμε εντυπωσιαστεί. Γιατί έχουμε την επιφανειακή τάση. Αν θέλετε να δείτε την επιφανειακή τάση πιο εντυπωσιακά, πάρτε ένα χάρακα πάνω σε ένα τραπέζι και βάλτε από πάνω ανοιγμένη μια εφημερίδα. Αν δώσετε μια πολύ δυνατή γροθιά σε αυτό το χάρακα, θα σπάσει ο χάρακας, παρόλο που συγκρατείται μόνο έτσι από την εφημερίδα. Υπάρχει δηλαδή πίεση, επιφανειακή τάση, υπάρχει τάση από τον περιβάλλοντα αέρα. Εδώ λοιπόν τι βλέπουμε, ότι ακόμα και οι αραχνούλες ή ξέρω, το κουνουπάκι κάτω αριστερά, μπορεί και περπατάει πάνω στο νερό, γιατί χρησιμοποιώντας αυτή την επιφανειακή τάση. Που είναι τι μου λέει η επιφανειακή τάση φυσικά? Είναι η ιδιότητα που έχει το υδρό, έτσι, να καταλαμβάνει τη μικρότερη δυνατή επιφάνεια. Δηλαδή, να του δώσω εγώ όσο χώρο θέλει, το υγρό, το νερό, θέλει να καταλάβει την ελάχιστη δυνατή επιφάνεια. Εντάξει, θέλει να ελαχιστοποιήσει την επιφάνειά του. Εντάξει, γι' αυτό μαζεύεται κάθε φορά. Εντάξει, θέλει να μαζευτεί και λέγεται επιφανειακή τάση. Και ποιες είναι οι διαφορές μεταξύ της μεγάλης επιφανειακής τάσης και της μικρής επιφανειακής τάσης? Τι θα πει η μεγάλη επιφανειακή τάση? Έχουν ορίσει ένα μέγεθος, το λένε μηνίσκο, έτσι, μια καμπύλη λοιπόν, που βλέπετε αριστερά και δεξιά τι έχουμε? Έχουμε νερό και υδράργυρο. Αριστερά λοιπόν τι βλέπετε? Ότι το νερό, το κάτω σχήμα είναι πιο ωραίο, το νερό τι έχει κάνει λοιπόν? Το νερό του αρέσει να κάνει φίλους. Γιατί? Διότι προτιμά την παρέα του γυαλιού. Βλέπετε, έχει κολλήσει λοιπόν στο γυαλί από την παρέα των... Τα μόρια του νερού λοιπόν προτιμούν την παρέα του γυαλιού παρά την παρέα των μορίων του νερού. Γιατί? Διότι εκεί που του δόθηκε η ευκαιρία προσκολλήθηκαν στα μόρια του γυαλιού και όχι στο νερό. Ενώ αντίθετα ο υδράργυρος αποφεύγει το γυαλί, έτσι, δεν θέλει να κάνει πολλούς φίλους και έτσι μένει με τα μόρια του. Δηλαδή εκεί που θα μπορούσε να προσκολληθεί στο γυαλί, προσκολλείται στον εαυτό του. Αν λοιπόν εγώ θέλω να κάνω πείραμα τώρα σε νερό ή σε, ας πούμε, σε ρευστά αβαθών υδάτων, υπό όποιες προϋποθέσεις θέλεις εσύ, αν θέλω να το δω, είτε θα τα δω σε νερό, είτε θα κάνω πειράματα με υδράργυρο. Δεν σας αφήνω να κάνετε πειράματα με υδράργυρο, γιατί είναι εξαιρετικά τοξικός, έτσι. Γι' αυτό δεν θα δείτε πολλά πειράματα με υδράργυρο. Είναι εξαιρετικά τοξικός ο υδράργυρος. Αλλά αυτή είναι η διαφορά. Τι ορίζουμε λοιπόν μεγάλη και μικρή επιφανειακή τάση? Μεγάλη επιφανειακή τάση, έτσι, έχει ο υδράργυρος, δηλαδή τα μόρια του προτιμούν να προσκοληθούν στα ίδια παρά σε άλλα μέσα. Έτσι. Και τώρα πάμε να το λύσουμε αυτό. Αφού ξέρω τις λύσεις της μιας εξίσωσης, έτσι, αυτό το α είναι η επιφανειακή μου τάση, να θυμάστε. Έτσι, αλλά η επιφανειακή τάση σε μένα είναι στην οπτική πλέον. Έτσι. Έχω μεταφέρει λοιπόν κάτι που το είδα στα νερά, το έχω μεταφέρει εγώ στην οπτική. Και αυτή είναι η πλήρης λύση, το γιου της εξίσωσης που ξεκίνησε. Το γιου, τι είχαμε πει, είναι το ηλεκτρικό πεδίο, έτσι. Εδώ έχω βρει δύο εύκολες λύσεις της εξίσωσης, όχι τόσο εύκολες, αλλά εύκολες λύσεις. Αριστερά και δεξιά βλέπετε δύο γεωμετρίες, έτσι, αυτό που σας έλεγα πριν. Τι βλέπουμε αριστερά? Βλέπουμε την καρτεσιανή γεωμετρία και δεξιά την βλέπουμε την κυλινδρική γεωμετρία. Δηλαδή αριστερά τι βλέπω? Γραμμές, μία γραμμή, αυτό λέγεται ένα σωλητόνιο, θα σας πω γιατί λέγεται σωλητόνιο.
Έτσι. Αλλά μία γραμμή που δεν έχει, προσέξτε, δεν έχει μεταβολή ως προς το ψι. Βλέπετε ότι αν πάρω εγκάρσεις στο μέσο προς τον οριζόντιο άξονα, τον ψι άξονα, δείτε ότι δεν αλλάζει τίποτα. Εντάξει. Αριστερά και δεξιά τώρα τι βλέπετε, ποιες είναι οι διαφορές, αριστερά και δεξιά, δηλαδή εδώ και εδώ ποιες είναι οι διαφορές, ότι αυτό εδράζεται πάνω στη μονάδα και έχω έτσι, κάτι που χάνει η μονάδα, δηλαδή πέφτει το πεδίο από τη μονάδα, πέφτει. Δηλαδή εκεί που πέφτει έχω απουσία φωτός, ενώ εδώ πέρα έχω απουσία φωτός παντού, εκτός από εκεί που φαίνεται το βουναλάκι. Εδώ λοιπόν η λύση μου μετράει την απουσία φωτός, εδώ η λύση μου μετράει το φως, έτσι. Εδώ είναι η απουσία φωτός, γιατί έχω ένα κενό, βλέπετε, έχω φωτίσει παντού, υπάρχει παντού το ένα, έτσι, το πλάτος της λύσης είναι ένα, εκτός από εκεί που πέφτει προς τα κάτω, που είναι απουσία φωτός, εδώ πέρα είναι παρουσία του φωτός. Το ίδιο είναι και εδώ, έτσι, σε κελινδρικές τετραγωνάκια. Και πήραμε τώρα εμείς και τα... Πήραμε αυτά ως αρχικές συνθήκες και τα εξελίξαμε στο χρόνο. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτά εδώ, αν τα εξελίξω στο χρόνο, μία-μία γραμμούλα ξεκίνησα και απλώς μετατοπίστηκε προς τα δεξιά. Θυμάστε ότι σας είχα πει. Έχω την λύση της εξίσωσης κύματος, δηλαδή παίρνω μία αρχική συνθήκη, όποια θέλεις εσύ. Σε συγκεκριμένη περίπτωση πήρα μία πολύ συγκεκριμένη, και καθώς πέρναγε ο χρόνος, θυμάστε το Z εδώ, αυτό που σας είχα πει στην αρχή, το Z είναι ο χρόνος, έτσι. Το Z είναι ο χρόνος, είναι η διάδοση. Αυτό απλά μετατοπίζεται προς τα δεξιά. Αν έπαιρνα αρνητικά, θα μετατοπιζόταν προς τα αριστερά. Στην περίπτωση όμως που έχω κύκλο, δεν μπορώ να πω θα μετατοπιστεί αριστερά ή δεξιά. Τι θα κάνει, θα αρχίσει να φουσκώνει. Εντάξει, βλέπετε, εδώ ξεκινάω στο 0, αρχίζει και φουσκώνει και φουσκώνει και φουσκώνει. Εδώ λοιπόν είναι, θα το ξαναλέω, εδώ είναι η απουσία φωτός, δηλαδή το άσπρο είναι παντού φως, το μαύρο είναι μία. Περιοχή που δεν υπάρχει φως. Για φανταστείτε αυτό που σας λέω. Αυτό είναι πολύ εντυπωσιακό. Να μπορώ να φωτίσω παντού, έτσι, να φωτίσουμε παντού εκτός από αυτή την περιοχή. Δηλαδή να δεις παντού φως εκτός από ένα δακτύλιο. Ωραία. Και πάμε τώρα να παίξουμε. Αφού έχω τις λύσεις αυτές, εδώ τώρα θα πάρω διάφορους σχηματισμούς που είδανε στο νερό, που είδε ο συνάδελφος και μάλιστα εδώ είναι από μια παραλία στο Μεξικό, που είδε στο νερό και θα αναπαραστήσω στο φως, ένα προς ένα. Αυτό εδώ λέγεται λοιπόν μια χι αλληλεπίδραση, γιατί προφανώς έχουν σε ένα σταυρό, έτσι, εκεί που συναντιόνται σχηματίζουν ένα βουναλάκι. Βλέπετε, έρχεται εδώ ένα... Αυτό είναι άλλο ένα κυματάκι και στη μέση έχουν ένα βουναλάκι. Και μπορώ να έχω διαφόρων τύπων χ. Βλέπετε, εδώ έχω ένα μεσαίου μήκους βουναλάκι, εδώ έχω ένα τεράστιο βουναλάκι, το βλέπετε και από κάτω, ένα προς ένα με το φως. Μπορώ να έχω ένα ήτα, ένα H, μπορώ να έχω ένα ψ. Το έχω παρακάνει τώρα, βλέπετε ότι είμαι εξαιρετικά άπλιστος, γιατί προσπαθώ να αναπαράξω ό,τι έχω δει ένα προς ένα στο νερό. Ο τρόπος λοιπόν με τον οποίο, δεν ξέρω αν παίζει το βίντεο, το βλέπετε το βίντεο που δημιουργούνται αυτά, εδώ θα δούμε ένα ψ. Να δημιουργείται ένα ψ, ένα Y. Φαίνεται το βίντεο. Ναι, το ακούμε το βίντεο, το βλέπουμε το βίντεο. Ωραία. Βλέπετε, μόλις συναντηθούν, δημιούργησαν ένα ψ το οποίο οδεύει. Έτσι, εδώ έχω βάλει τη διάδοση να πηγαίνει. Ωραία. Δηλαδή, πήρα δύο γραμμούλες αυτές τις αρχικές που σας είχα πει εξουσία κύματος, μια αρχική συνθήκη που πήγαινε προς τα δεξιά. Εδώ τι έχω βάλει, δύο τέτοιες συνθήκες υπό μια συγκεκριμένη γωνία, οι οποίες συναντήθηκαν και δημιούργησαν αυτό το ψι. Αντίστοιχα, λοιπόν, μπορώ να βάλω δύο τέτοιους σχηματισμούς και στην κυκλική γεωμετρία, στις πολικές τεταγμένες. Δηλαδή, να βάλω. Είτε στην απουσία, προσέξτε εδώ πάλι αυτό που βλέπετε είναι πολύ dark soul, λοιπόν, τι είναι. Το άσπρο είναι παντού φως και το κίτρινο και το μαύρο είναι η απουσία φωτός. Δηλαδή πήρα δύο ίδια τέτοια. Ωραία.
και βλέπω τι γίνεται καθώς περνάει ο χρόνος. Το Z πάλι είπαμε είναι ο χρόνος σε εμάς, έτσι. Είτε βλέπετε το 1, το α, επειδή του έχω δώσει μεγαλύτερη ταχύτητα, να φουσκώνει δηλαδή πιο γρήγορα από το β, θα περάσει μέσα από το β, πρόσεξε, περνάει μέσα από το β και δεν σημαίνει τίποτα. Έτσι, διατηρούν λοιπόν το σχήμα τους, ακόμα και στην αλληλεπίδραση. Φανταστείτε τώρα αυτό να το δείτε στο φως, δηλαδή εκεί που έχω ένα φωτισμένο, ξέρω εγώ, κρύσταλλο, ας πούμε μια οθόνη ενός, τώρα το λέω κάτι υπερβολή φυσικά, έτσι, μια οθόνη, ξέρω εγώ, να έχω ακριβώς στη μέση, παντού φωτισμένο, εκτός από ένα κυκλάκι, το οποίο είναι μαύρο. Και στη μέση του άλλου ένα κυκλάκι που είναι μαύρο, και καθώς αυτά μεγαλώνουν, το ένα να περάσει μέσα από το άλλο, χωρίς να συμβεί τίποτα, έτσι. Αντίστοιχα το από κάτω, και επειδή είμαστε και πολύ άπλιστοι, κάναμε και άλλα πειράματα, έτσι, δηλαδή πήραμε εξισώσεις πλέον, βλέπετε, εδώ είναι συζευγμένες, θυμάστε. Στην πρώτη περίπτωση είχαμε μόνο το U, τώρα έχω βάλει και ακόμα μία πόλωση του φωτός. Αυτό είναι εδώ, έτσι, ακόμα μία πόλωση. Μη σας τρομάζει αυτό. Απλώς όταν το κάνεις αυτό, παίρνεις ακόμα πιο πολύ πολύπλοκους σχηματισμούς. Έτσι. Μπορούμε να πάρουμε λοιπόν, εδώ είπαμε πάλι, είναι το ένα θα πει ότι έχω παντού φως εκτός από την τρυπούλα. Έτσι. Παίρνω δύο ίδια λοιπόν για το U και για το V. Δύο πάλι ίδια για το U και για το V. Εδώ είναι, είπαμε, μετράμε τώρα παντού σκοτάδι και μόνο όπου υπάρχει το U φως, έτσι. Δηλαδή πριν είχα σκοτάδι, φως και σκοτάδι στην τρυπούλα μέσα, αλλά ίδιας μορφής λύση πάλι, αλλά υπάρχουν και ακόμα μία, έτσι. Υπάρχει ακόμα μία λύση που μπορείς να το γιου να το έχεις ως σκοτάδι, παντού φως λοιπόν και τη μέση σκοτάδι, ενώ για το β, για την άλλη πόλωση, να έχεις παντού σκοτάδι και τη μέση φως. Τέλος, αυτό που θέλω να σας δείξω, τελειώσαμε, δεν θα δείτε άλλα μαθηματικά. Έτσι, θέλω να σας δείξω διάφορους άλλους σχηματισμούς που καταφέραμε και βρήκαμε. Εδώ έχω λοιπόν αυτό που λέμε έναν σχηματισμό 2-2. Δηλαδή, δύο μπαίνουνε, βλέπετε, δύο μπαίνουνε, ένα, δύο, δύο τέτοια κυματάκια μπαίνουνε και δύο βγαίνουνε. Ένα μπαίνει, ένα βγαίνει, ένα μπαίνει, ένα βγαίνει, έτσι. Και αν λοιπόν περάσει λίγο χρόνος, τι γίνονται αυτά, βλέπετε. Βλέπετε πάλι, αν δείτε, ένα μπαίνει, ένα βγαίνει, έτσι, παντού. Τι έχει γίνει όμως τώρα εδώ πέρα, έχω δημιουργήσει ένα pattern. Δηλαδή στη μέση πλέον έχει δημιουργηθεί από αυτή την αλληλεπίδραση, έχει δημιουργηθεί ένα τριγωνάκι. Εδώ τώρα πήραμε ένα 3-3. Βλέπετε, τρία μπαίνουν, τρία βγαίνουν. Καθώς περνάει ο χρόνος, βλέπετε, δημιουργείται εδώ πέρα ένας ιστός, ένας ιστός αράχτης. Κάθε φορά λοιπόν που μπορώ εγώ να δημιουργήσω κάτι ακόμα πιο περίπλοκο, και αυτό βέβαια μπορώ να σας δείξω, έτσι, μπορώ να σας πω ακριβώς μαθηματικά δηλαδή, ποιοι είναι οι τύποι αυτών των λύσεων. Έτσι. Δεν είναι τυχαία, δηλαδή δεν έβαλα τρεις γραμμές εκεί πέρα και τι γίνει. Είναι με απόλυτη ακρίβεια μπορώ να σας πω ποιες είναι αυτές οι λύσεις. Έτσι. Εδώ μπορείτε να βρείτε τη δουλειά που έχουμε κάνει κατά καιρούς σε αυτές τις δομές, σε υγρούς κρυστάλλους κυρίως, έτσι. Και επειδή πιθανό να σας κούρασα αρκετά, σας ευχαριστώ πολύ. Έτσι, και λυπάμαι αν είδατε παραπάνω μαθηματικά από όσα έπρεπε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Χωρίκη για την ενδιαφέρουσα ομιλία. Υπάρχουν ερωτήσεις? Νομίζω σας φόβησα αρκετά, Είναι λίγο λιπόθυμοι όλοι. Λιπόθυμοι, Παναγία μου. Από τα πολλά μαθηματικά. Έχει καλό νοσοκομείο Βόλος, εντάξει. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι υπάρχουν ερωτήσεις, οπότε... Εντάξει. Και πάλι σας ευχαριστούμε θερμά. Και πάλι. Έτσι, να είστε όλοι καλά. Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά σε όλους σας. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά. Γεια σας.